όλα τα χωριά τα δικά μας, αρχινάμε από Μεσηλόγγι, Νιουχώρι, Μπουχώρι, Σταμνά, Γουριά, Στουναϊλιά, Τολικό, Αγρίνιο, σε όλα αυτή η ακουστική την παίζουμε στα δικά μας τα πέρα που γίνεται. Θέλω να μου εξηγήσεις λίγο πώς γίνονται τα πανηγύρια, γιατί έχω μια φορά που ήρθα, δηλαδή σας είδα σε παρέες να κάθεται ο κόσμος και να φωνάζει μια παρέα ζουναρτζίδων να τους παίζετε εκεί πέρα επί τόπου. Κάτι σιγά, κάτι ζουρνάδες παίζουν γιατί η παρέα τους είναι αρματωμένη. Δηλαδή δεν έχει όπως εδώ πέρα που παίρνουμε παράδειγμα τον Κώστα τον Αριστόπουλο να παίξει το πανηγύρι της Πρέβεζας. Όχι, δεν σας κλείνει κάποιος εκεί πέρα. Όχι. Εκεί κάποιοι καπιτάνοι που είναι αρχηγός της παρέας, ο καπιτάνιος. Αυτό ήθελα να καταλάβω. Και όποιοι θέλουν να κάνουν κλέβια στα σπίτια, έχουν το τηλέφωνο του Μπαρμπαλία, αυτοί που πηγαίνουν με το τηλέφωνο. Σε οτιδήποτε. Γάμοι γίνονται με το ζουρνά. Ναι, με παίρνουν τηλέφωνο, πάω σε γάμο, σε αρεμόνι, σε βαπτίζα, σε γιορτές, δηλαδή, σε όλες τις χαρές. Τα τρία άτομα έτσι όπως βλέπουμε αυτήν εδώ, η ζυγιά. Λοιπόν, είμαστε και οι τέσσερις, ξεκουράζεται και αυτός. Ξεκουράζεται. Ο Μπασαδόλος, ναι. Δηλαδή, και πέντε πάμε και ξεκουράζει και τον ταούλι, είναι πολλές ώρες. Ο ρόλος ο δικός σου δεν σταματάει καθόλου, δηλαδή όλο το βράδυ πρέπει να κρατάς μπάσο. Αυτό πρέπει να ξεκουράζεται και αυτός. Ναι, αλλάζουμε. Κι εγώ ξεκουράζομαι, εγώ και εγώ βοηθών. Θέλει πνευμόνια όπως είπες και πριν. Τα τραγούδια που έπαιξες πριν, το Ράστ εντάξει το καταλάβαμε μετά. Αυτά είναι η όρηση καλές και χαρές. Ό,τι μας μένει στο μυαλό και εκεί την ώρα. Είναι δικά σου πράγματα με λίγα λόγια. Δικά μου και δικά τους της παρέας, κάθε παρέας αρματωμένης. Στα ζητάνε δηλαδή. Ναι. Μου λένε παίξε ένα τσάμικο, παίξε ένα καραβλάκι, εγώ παίξε την καρακάξα. Για παίξουμε τη Διουνίτσα, όλα τα τραγούδια, τα επιτραπέζια τα παίζουμε. Ένα δικό του, τώρα ένα σόλο δικό του. Παίξε ένα δικό σου κάτι, δικό σου ένα σόλο. Πώς λέγεται. Ποιο θα παίξεις. Αυτό που έπαιξα τώρα ήταν δικό μου. Πώς του λένε αυτό. Αυτό είναι μεντόρ δικό μου, Ηλίας Αριστόπουλος. Ηλίας Αριστόπουλος. Και τα μασούρια. Α, μπράβο, έτσι. Εγώ το έφερα στην Ιτωλοκαρδανία τα μασούρια. Παίξε τα μασούρια. Δεν το παίξαμε τα μασούρια. Πάμε να ακούσουμε τα μασούρια. Είναι τα μασούρια, όποιος δεν ξέρει, να ακούσει από μένα. Τα μασούρια ήταν το πρώτο τσιφτετέλι των αρματωμένων. Γιατί κουνιόταν τα σημικά και φουστανδέλες, τα άρματα κουνιόταν. Και είναι ένα σιρτό και το ονόμασα εγώ τσιφτετέλι να χορεύει ο κόσμος ο κάθε αρματωμένος. Να κουνάει τα άρματα επάνω του, να τεινάζεται. Και ακουγόταν οι αλυσίδες, κουνιόταν και ο αρματωμένος και κουνιόταν. Και έβγαλε τα μασούρια και λέω αφού κουνιέται έτσι, το τσιφτετέλι απαγορεύεται στο ζουρνά. Εγώ έβγαλα σιρτό και το έχω χρησιμοποιήσει για τσιφτετέλι. Και να τεινάζει τη φουστανέλα. Ανατεινάζει τη φουστανέλα. Το τσιφτετέλι απαγορεύεται με το ζουρνά. Πάμε. Το αρματωμένο. Πάμε.